Σας καλωσορίζουμε. Εγώ ως διευθύντρια του σχολείου σας καλωσορίζω εκ μέρους και τους λόγους δασκάλων και των μαθητών μας. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο που δύο ειδικά σχολεία, ένα μουσικό και ένα τεχνικό σχολείο της πόλης μας, συνεργάστηκαν, δούλεψαν, προσπάθησαν για να φέρουν μπροστά σας το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στο θέατρο και στη μουσική. Εύχομαι αυτή η συνεργασία να μην είναι η πρώτη και η τελευταία, αλλά να έχουμε συνέχεια. Αν κάποιοι από εσάς έχετε τηλέφωνα και κινητά, σας παρακαλώ πολύ, απενεργοποιήστε τα και σεβαστείτε τον κόπο τους και δείξτε την κατανόηση και την επίγεια σε πιθανά λάθη, γιατί έχουν να κάνουν ερασιτέχνες, μουσικούς και ερασιτέχνες ηθοποιούς. Αλλά το γεγονός ότι αποφασίζουν να εκτεθούν μπροστά σας ό,τι κατάφεραν και ό,τι μπόρεσαν, νομίζω ότι και αυτό τους κάνει αξία. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση και τέλος. Thank you.
να γυρίσω σπίτι, να μαγειρέψω κιόλας και να κάνω κιόλας στο σπιτιού. Δεν γίνεται να έχω και σένα πάνω το κεφάλι μου. Κάτσε κάπου κι άραξε και μη ξανακουνηθείς. Πάρε πάλι να διαβάσεις. Η ιστορία της αντίστασης, πας και την γυρίσεις και τα παλιά. Εσύ να την διαβάσεις. Γιατί εγώ την έζησα και δεν την ξεχνώ. Εσύ το προχωμένο σου άντρας που με την ξενομανία σας κοντεύει να ξεχάσετε όχι μόνο την γλώσσα σας αλλά και την ιστορία σας. Τώρα μάθετε για τα παιδιά σας. Ο ένας θέλει να φύγει στο εξωτερικό ή άλλοι στο Παρίσι. Ευτυχώς η μικρή σας έβλεσε. Κάνει την επανάστασή της. Αυτή μου έβλεσε. Μάνα, θα έρθει ο Κρίς λίγο κόκκο. Τι θέλει πάλι αυτός ο άνθρωπος. Πάλι εδώ θα έρθει. Ε? Ποτέ μου δεν σχόλεψα τόσους άλλους. Από τότε από την εθνική αντίσταση. Ότι οι δίθεν μου θα μας βοηθούσαν μαζί με την εξόριστη κυβέρνηση να διώξουν τους κατακτητές και κανόνες να μας κάνουν λοιπούς υποτελείς. Άλλοι και αυτοί που είναι στις προδότες. Έλεγες που πήγε. Όχι, άρχισε πάλι το παραλήρημα όμως. Μάνα, ξέρω εγώ το παραλήρημα. Ένα λεπτό θα την δουλειά σου, εγώ την πορεία σου. Να τους είστε κιόλας. Ακόμα και που δουν τους εμένα το έχεις σαν και αυτό. Πατέρα! Γεια σου, Κρίς. Χάι. Πέρασε μέσα. Μιλάτε ελληνικά στην Ελλάδα, είμαστε. Παππού, τι λέξε, Κρίς, πρόβο. Για να γίνεις το
το number one που θα πετύχεις να σε πάνω σε αυτό το reality, πρέπει να είσαι ευγενικός, polite, πώς το λέμε, public relations, you know. You have to smile at everything, everyone. Ξέρω ένα φίλο του director αυτό το reality. Είναι μια συμμετοχή στο job, είναι για να γίνεις famous. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το job? Ταξίδια, συνεδέξεις στα κανάλια. Money, much money. Αρκεί να κάνεις όπως το λέμε. Δηλαδή, anything, John. Anything provocative. Πώς το λέτε. Προκλητικό. Ένα σκάνδαλο, ας πούμε. Ρε! Του λες. Oh my God, τι βαρβαρότης. Τζόπε! Κάτσε ρε ξύλα, γιατί βρίζεις. Αν καταφέρω και γίνει το πρόσωπο της ημέρας, τι με νοιάζει η πόλη σου. Μωρέ! Λίγια ξεκρέτη δεν έχεις απάνω σου. Θα πουλήσεις ψυχή σου για να γίνει στάρ. Σταρ, αγού, σταρ. Σταρ, σταρ, καλά τα λέω εγώ. Χόρτο, μα ήταν σαν δεν τρέψει. Όπως μπήκες εσύ έτσι. Χόρτο, χωρέ να είπω, ο ηλεκτέντες ήταν. Από όλοι είχαμε παραμόλυνες την άκρη μας. Δώσαμε ένα και ψυχή για τα τέτοια του λόγου. Και στις εύκολες και στις δύσκολες εποχές του τράπεζα. Και τώρα εσύ κάθεσαι και ακούς αυτό το γλυόγορο τον άνθρωπο. Του πανάθεμα που πάνε σε κάτι. Ωραία, τι ξέρουμε, τι έχουμε, παιδιά. Για κανένα καρεστάκι, κανένα καλοκοτρόλι, κανένα να τους στηρίξει τα χωριά. Για σένα, πέρα να στάξει, έτσι θέλω να είναι στην Ελλάδα.
Σκεφτεί να μας χαρευτεί. Ας πούμε ωραία και εμείς ομοιόμες. Μαρία, έλα πάρε μου που σε παρακαλώ μέσα. Σου λέει κι όμως τους άνθρωπος. Έλα παπουγάπη, μιας μήπως και κύριε, σε χρειαζόμαστε. Γεια. Σε έχουν πει χίλιες φορές που δίνουν αυτή η γυναίκα. Bonjour, mon chéri, και σε φαμάρες. Εδώ ο κόσμος καίει και αυτή... Ελένη, πάνε λίγο μέσα. Θα μου κοιτάξει η μητέρα σου. Κάτσε. Λοιπόν, όπως πες η δική σου πάει τόσο χειρότερο. Σήμερα πάει σαν τους δύο. Άλλοι τέσσερις που πέσαν την τρία. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Σαν τι δηλαδή. Να δουλέψει εσύ ποιοι. Αλλά τι λέω, εδώ απολύνουν εμάς που δουλεύουν τόσο χρόνια. Ο γιος σου 30 χρόνων άνθρωπος, που θρέφουν ακόμα. Η κόρη σου 2 χρόνια έχει πλήρωση πανεπιστήμιο. Και ακόμα να τη δουλειά, ένας γαμπρός σε βρίσκει να παντρέψει, αλλά τι λέω, πού λεφτά για τέτοια. Ψάχνετε το κορίτσι, ψάχνετε και αυτό που το ξέρει πολύ καλά. Μα τις προάλλες, η Ελένη πήγε έτσι ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών και υπεύθυνος της είπε πως μπορεί να πηγαίνει για ένα χρόνο εκεί πέρα, χωρίς να πληρώνεται. Έτσι για την εμπειρία είναι. Τώρα σκέφτε εκμετάλλευση. Εν τι σου λέω το σύνορα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να, τις προάλλες ήρθε ένας γερμανός που μια αντιπροσωπεία και ήθελε να αγοράσει ένα γρημάχιο λίγο πέρσι που ελκράτη για να κάνει ένα έξω το χείο. Και. Και να, σκέφτηκα να πουλήσουμε για να ξανασπώσουμε λίγο. Το κλιματάκι του πατέρα σου. Τι λες τώρα!
κάποιος μου. Σκέψε με τέλος. Σε όχι ακόμα. Περιμένεις, έτσι. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι έκτονο. Ο μπαμπάς είναι συναισθηματικά δεμένος στο κτήμα και μετά... Ξέχασες και εσύ που λέγαμε να τον κινήσουμε, να πηγαίνουμε όλοι μαζί τα καλοκαίρια παρατέρηση. Έργα, έργα. Βλέπεις εσύ μια κατάσταση. Προκοπή σημαντικό είναι, ξέρουν τα μούτα παρέχει. Αυτό έτσι και να σπώσουμε λίγο και όταν σου φωτίσουν να μπορέσουμε να καλύτερο την πρόσφαση θάλασσα. Θα πιστεύεις αυτά που λες. Καλησπέρα σας. Περάστε. Καθίστε. Γεια σας. Να σας πάρω ένα μαξιλαράκι που θα πάρετε. Ένα φορτά θα πάρετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι έγινε, αποφασίσατε. Δεν ήθελα να πουλήσω το κτήμα από πού. Αχ, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολη η θέση μας. Είναι συναισθηματικά δεμένο στο κτήμα από πάνω. Και έπειτα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πουλήσουμε, γιατί έχω χάσει η πολιτεία στον αγώνα στην αντίσταση. Οπότε, μήπως δεν έχουμε το δικαίωμα να το πουλήσουμε. Μην ανησυχείτε. Αν εσείς θέλετε, όλο μπορεί να γίνει. Άμα υπάρχουν λεφτά. Αρκεί να πάρουμε το και κύριο Περικλή Κολονέο. Όνομα τι λέτε, ναι, δυστυχώς. Έπρεπε να το έχεις ζητήσει πριν, αλλά... Πάντως, πάντως τα χαρτιά προσφόρησης όλα είναι έτοιμα. Με μια υπογραφούλα, 120.000 ευρώ είναι δικά σας, στο χέρι. Ξέρετε... Καταλαβαίνω, σας δίνουν πολλά συναισθήματα από το κτήμα. Ναι, είναι αυτό. Ενώ το θυμόμαστε μήπως ο καιρός μου δεν τελείσει να το υπογράψει. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Αλλά, αν εσείς θέλετε, όλα μπορούν να γίνουν. Ας πούμε, μην συμπάθουμε τον πατέρα σας, τρελό. Λίγο άρρωστο. Ότι πάσε το κύριο Πιάννη. Με ένα ψυχίατρο, όλα λέει. Και έπειτα, σας δίνετε τη δυνατότητα να πάρετε το κτήμα στο χέρι. Λοιπόν, τι λέτε. Ντροπή σας! Πάτε να βγάλετε τον τρελό του παππού, το χαρτζιλί και το παιδιά σας. 600.000 ευρώ σε ένα εξαιτία του 3. Από 200 ευρώ λιώνω κάθε πρώτη φορά. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Και εσύ ρε μάνα, κάθεσαι και τους ακούς. Για ένα ολόκληρο στρέμμα και τον 20 ψωροχιλιάδες. Ξέχασες πόσο μόνο θα βρεθούσαν στο σπιτάκι με τις κλιματαριές. Τα κουκούζια, τα καρπούδια που πιτεύαμε για να βρουν τα καινούργια. Τα κολυμπουσάκια που στιγάζεις που σκουμένα. Το σκύλο με τον έπνο να το πουλήσετε κι αυτό. Πέστε μου, θα το πουλήσετε κι αυτό.
για να έχετε μια γη, ένα σπίτι, να περάσετε όμορφα. Και εσείς τώρα το πουλάτε. Γιατί, γιατί. Γιατί στη μέση καλοπέρασης. Φορτωθήκατε με αμούσια χρέη και τώρα ξεπουλάτε ό,τι έχετε, δεν έχετε. Όχι, παιδί μου. Γη που με αίμα και κόκο αποκτήθηκε, δεν μου λέτε. Όχι, δεν μου λέτε. Πατέρα, περνάμε κρίση, μεγάλη κρίση. Όλο το κράτος που θα έχει συγκέντρει σε μια χωραφάκι. Χωραφάκι. Χωραφάκι ο τόπος που γεννήθηκες. Κι άνοιξε τα μάτια σου και είδες πρώτη φορά γη και θάλασσα. Για παίρνει τώρα ένα συγκρισμένο ερήφιο μέσα στα ράφια και το βουτί. Εσείς το ρημάσετε. Εσείς το αφήσετε να γίνει ερήφιο. Όσο ζούσε η συγκορεμένη κυρία Ιππινίκη, μέσα στα λουλούδια μου. Κάθε μάτια φύτευε από μια κρυτά κοιλιά. Γέμιζε τα πατέρια με κρύους από μέσα μέχρι έτσι στην απλό. Εγώ έβαλα τις πόρτες, τις αμπλόκοντες, τα δουβάρια. Είμαστε ακούντες στη θάλασσα, τη χειρασία. Για να έρθετε εσείς και να τα πείτε όλα όλα. Πέφτε με την κρέφτη. Άφησε μου όσο μεγάλο γίνεται. Μέσα έξω, πήγαινα στην αγκιά. Και τώρα εσείς το βλέπετε ένα ηλικιό. Πού σε κέφτε, η εταιρεία μου άρχεται το κέφτη.
να συνεργαστεί το μουσικό γυμνάσιο. Τα τραγούδια ήταν ένα και ένα επιλεγμένα με νόημα, όχι μόνο για να χαλαρώσουμε από τη φόρτιση της κατάστασης στη σκηνή που δημιουργούνται, αλλά και για να βγουν κάποια μηνύματα. Ήταν βαρμένα από το φράγμα το τελευταίο δίσκο του Δήμου Μούτζη και φυσικά κάποια τραγούδια όπως το ψώνι του Βάρμερη με τον Ξυλούρη, επιλεγμένα ένα και ένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα το σχολείο μου που από τη θέση που έχω μου επιτρέπει να μπορώ να εκφράζω, να γράφω τις απόψεις μου και να σας τις λέω και να νιώθω λίγο σαν το να νιώσω λοιπόν και εγώ σαν τον Ελληνό, τον Μικάλο Θεσσαλονάσκο, ο οποίος έλεγε αυτά που θέλω και δεν μπορώ να τα κάνω, τα λέω σε εσάς για να τα κάνετε εσείς. Εγώ τα γράφω για να τα κάνετε εσείς. Γιατί νιώθω ότι εσείς είστε η συνέχεια της ιστορίας μας, των παραδόσεών μας. Δεν πουλάνε ούτε τις ψυχές μας, μπορεί να ήταν να αναφερόταν αλληγορικά το θεατρικό για το κτήμα του παππού, αλλά βασικά δεν πουλάμε τις ιδέες μας, την ψυχή μας, την ίδια μας την υπόσταση, την ιστορία μας, την πατρίδα μας. Έτσι, αυτό. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και...